Ειδικά όταν έχει το άγχο και πρέπει να περάσουν και πολλέ ώρε, ε, πάμε και σε μια νέα τάση που κάνει θράψη στο TikTok. Κάνει θράψη στο TikTok και συνδέεται πάλι με τα αεροπλάνα. Σε έχω πάλι στο ίδιο θέμα. Είναι μια τάση η οποία λέγεται ραο-dogging. Mm -hmm. Και τι σημαίνει αυτό, Όταν πάμε να ταξιδέψουμε με ένα αεροπλάνο, ειδικά mm -hmm. πάντα μιλάμε για μεγάλε πτήσει. Όχι για τη βδήση ενό μισάωρου. Θέλουμε να, είτε να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, είτε να ακούσουμε, μυχανή, να ακούσουμε μουσική, είτε επίση να δούμε κάποια ταινία ε, ή Netflix, Ανάλογο με το τι θέλει ο καθένα. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η νέα ταξιδιωτική τάση τα αντιστρέφει όλα αυτά και ουσιαστικά σου λέει να κάνει διαλογισμό κοιτώντα έξω από το παράθυρο. Μην μου πει, θα κάνουν οι υπόλοιποι. Τώρα μιλάμε για αυτού του <laughs> ανθρώπου οι οποίοι έχουν κλείσει θέση δίπλα στο παράθυρο. ναι. Να κοιτούν λοιπόν έξω, να μην τρώνε ή να μην πίνουν κάτι και ουσιαστικά να κάνουν έναν τέτοιο είδο διαλογισμό. Ε, καταλαβαίνω ότι μια τέτοια τάση ταξιδιωτική σίγουρα θα έχει πάρα πολλά βίντεο στο TikTok, καθώ από εκεί πέρα το έχουμε λάβει αυτό το θέμα. Ε, έχει και τα υπέρ και τα κατά για κάποιου. Φαντάζομαι πόσο καλό διαλογισμό μπορεί να κάνει όταν έχει στο μυαλό σου όμω το TikTok και να καταγράφει τον διαλογισμό σου. Το το διαλογισμό σου και μιλάμε για πολύ οι TikTokers λένε ότι υπάρχει, αν υπάρχουν στην πτήση και άλλα άτομα τα οποία <συγχά> θέλουν να επιδοθούν σε αυτού του είδου τον διαλογισμό εντό εισαγωγικών, κάνουν και διαγωνισμό μεταξύ του. Ποιο θα καθίσει περισσότερε ώρε αμήλυτο στο παράθυρο. Μα και λέμε πολύ σίγουρα ότι αυτή τη νέα δεν θα την ακολουθήσει. Εγώ σίγουρα <συγχά> δεν θα την ακολουθήσει. <συγχά> <συγχά> για διάφορα λόγια. Εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα. Δεν ξέρω τι θέλω... να πω. Σκεφτώ <συγχά> το φαγητό, το, τη, την ομιλία, το να διαβάσει ένα βιβλίο. Είναι σαν να χάνει απλέ ναι, στιγμέ που όλοι περιμένουμε να ταξιδέψουμε και να χαλαρώσουμε με όποιον τρόπο μα αρέσει πριν φτάσουμε στον προορισμό.